Besting. Έχει τρελαθεί. Έκανε τα πρώτα της ψώνια. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς για να πω καλημέρα. Κορίτσι μου, μου ζήτησες νερό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάω το γιο μου στο παιδικό σταθμό. Μόνο το γιο μου σήμερα. Γιατί η κυρία μας Πενέλοπη είχε άλλα σχέδια για σήμερα. Θα σας τα πω σε λίγο μόλις γυρίσω. Γενικά εγώ είχα προγραμματίσει την ημέρα επειδή έχω ρεπό. Και λέω, αχ, τι ωραία, τι καλά, τα παιδιά θα πάνε παιδικό σταθμό. Θα σας πω σε λίγο. Φιλενάδα, τι? Πάω τον αδερφό σου παιδικό σταθμό και να κάτσουμε και έρχομαι. Και πώς θα πάμε? Πού θα πάμε? Εκπλήξε ακόμα, δεν το λέμε. Εντάξει. Ας σε το πούμε τώρα. Σλέι! 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 Bestie! Bestie! Εσύ είσαι η bestie μου. The best. Είμαστε besties. Ναι. Bestie! No. Το iPad μου. Εσύ και εγώ. Αν δεν σε αφήνω. Έλα, αφού το έχει μέρα σήμερα. Βάλε. Έτσι. Yes. Όπα, έχεις σήμερα το βάλε. Είναι από το όγκαι μου. Σήμερα, κορίτσι μου, είναι η μέρα μας. Φιλάκια μας. Τα φιλάκια μας. Το φιλάκια μας. Χα, πάμε. Εγώ με τη μαμά μου, επειδή έχω ρεπό, είχαμε κανονίσει ότι σήμερα Παρασκευή θα πάμε για στην πόλη για ψώνια, μην πέσεις, μην πέσεις, μην πέσεις, όχι! Θα πάμε στην πόλη για ψώνια, για καφέ, έτσι shopping therapy, πάντα το κάναμε. Και σήμερα αφού έτυχε η Πέπη να μην έρθει, ακούστε, δεν είναι άρρωστη, απλά χθες είχε φάει στον παιδικό σταθμό, ανέβηκε στην κούνια και ξέρασε, λογικό. Και ο δάσκαλος, ο παιδαγωγός, είπε, ξέρω εγώ, καλύτερα να μην τη φέρετε αύριο. Και θα είναι το πρώτο shopping therapy μάνα, κόρη και γιαγιά, όλες μαζί. Και λέω, αυτή τη ημέρα είναι τόσο σημαντική που πρέπει να την βγάλω σε vlog να την έχουμε. Θα είναι το πρώτο shopping therapy μας. Ελπίζω να αντέξει. Θα αντέξει. Θέλει, θα αντέξει. Εγώ δεν θα την κουβαλήσω. Καρότι δεν έχουμε, μεγάλωσε. Θα περπατήσει. Μπέστη, είσαι έτοιμη? Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Λοιπόν, πάω να φτιάξω πρώτα το μαλλί μου. Μετά να κάνουμε και το δικό σου. Mm-hmm. Να ετοιμαστούμε. Και θα πάμε. Ναι. Θες μια ρωτήση? Είμαστε στο τρένο. Χαίρεσαι. Κάτσε καλά πίσω. Ξεκινάει. Ξέρεις, και ένα τρένο. Εκεί πήγαμε. Ετοιμαστήκαμε. Ναι. Και πάμε για shopping. Ναι. Φτάσαμε! Ναι! Τι? Τι, φουστίτσα και φούτερ? Ναι, και φούτερ φόρμα. Πόθηκε. Έλα. Η Πέπη έχει τρελαθεί. Έκανε τα πρώτα της ψώνια με τη σακούλα. Α, οκ, οκ. Τη σακούλα πρέπει να την κρατάει αυτή.
Και τσάντα, βγαίνουμε να ταιριάζει με όλο το outfit. Ναι. Η κυρία έκανε αρκετά ψώνια. Θα σας κάνουμε haul μόλις γυρίσουμε τη σπίτι. Μαμά! Ναι. Το pink τσάντα. Το pink τσάντα. Ωραίο είναι το πανταλόν. Τι είναι, βράκα. Ναι. Εγώ για μένα μέχρι στιγμής δεν βρήκα τίποτα. Ναι, θα σου πάρω ένα χώρο μου. Τι έπαθες! Κουράστηκε, έκανε τα ψώνια της και τώρα λέει πάμε σπίτι. Πού πας? Κύριε, τι κουφάλι! Ποιος καλέ? Το σκυλάκι. Έχει! Πού είναι? Απ' την άλλη μεριά, κοιμάται. Έχει! Έμενε. Άμε, σνέκα. Φυτήρες ρε μαμά. Είναι σνέκα. Ποια είναι σνέκα? Η κυρία ήρθε και για καφέ. Όλα τα άζησε σήμερα. Κάτι. Έχεις κάτι? Για γυρνά. Ταρα. Παιδιά, τελείωσε η προπόνηση, δεν μπορούσα να τραβήξω γιατί γινόταν χαμός. Και εδώ οι Γερμανοί είναι κάπως περίεργοι, άμα δουν κάμερα θα έρθουν, θα τους κάνουν παράπονο και δεν θέλω γιατί τραβάς και είναι λίγο περίεργοι. Οπότε δεν μπορούσα να τραβήξω και τώρα που τελείωσα έχουν φύγει και όλοι. Ναι, τέλεια. Πάντως έκανα όμως, είχα ένα ωραίο παμ πριν, ξέρω μου φαίνεται. Yes. Έκανα λίγο δικέφαλο, όμο. Και πόδια. Εγώ ήθελα να σας πάρω και να τα τραβήξω όλα, να τα δείτε, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, βασικά το επόμενο βιντεάκι θα είναι από Ελλάδα. Οπότε, στην Αθήνα με τον προπονητή μου θα τραβήξουμε βίντεο και θα σας δείξουμε όλο το πλάνο και τις ασκήσεις που κάνω. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you I see the morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave it diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun. This morning always comes. I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me. And I get so caught up in things I forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find.
Χθες, παιδιά, εδώ σήμερα κάνω δουλίτσες, αλλά ξέρετε τι, τις προάλλες, επειδή δεν βρήκα κάτι που να μ' αρέσει, πήγα, έκανα και τα ψώνια μου online. Πάμε να σας τα δείξω, να σας κάνω ένα μικρό haul. Δεν θα σας τα δείξω όλα, γιατί μερικά δεν μου άρεσαν ή είναι παρόμοιο. Δηλαδή το πρώτο που θα σας δείξω το πήρα και σε λευκό, αλλά βαριέμαι τώρα να το βάλω. Πάμε να σας δείξω αυτά τα λίγα που πήρα. Θα σας γράφω και από κάτω από πού τα πήρα και λοιπά, από πού είναι. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε νούμερο 34. Ωραία κάθεται νομίζω. Αλλά το θέμα είναι... Α, ούτε το πόδι μου μπορεί να σηκώσω. Όχι. 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 I'm loving this energy. I'm loving this. Just trying to get paid. Bags packed, she moving out of state. Nothing in the way, nothing in the way. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Θα κρατήσω σίγουρα το παντελόνι το μαύρο. Μαζί. Σκέφτηκα να το βάλω αυτό το παντελόνι το μαύρο μαζί με το φούτερ που το βάλαμε το τζιν. Πιστεύω θα ταιριάζει υπέροχα για το αεροδρόμιο. Θα το βάλω στο αεροδρόμιο. Και το πρώτο, το ολόσο μου. Αλλά είναι κοντόρεφη. Πού θα το βάλω τώρα με αυτό το κρύο. Κάπου θα βρω. Αυτό ήταν και το σημερινό βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά, πολλά φιλάκια. Α, και το επόμενο βίντεο θα είναι από Ελλάδα. You're suddenly